Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο νησί της Θεσσαμοθράκης, καθώς εξακολουθούν να καίνε μόνο κάπως μικροεστίες που οφείλονται σε αναπεζοπυρώσεις λόγω των ανέμων. Στην περιοχή παρέμεναν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν άμεσα στο νησί, ελέγχοντας περιμετρικά το χώρο της πυρκαγιάς ώστε να μην επεκταθεί κι άλλο η ζημιά, καθώς οι αναζωπυρώσεις ήταν συχνές και έντονες. Την άμεση αντίδραση και τον πολύ καλό αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων στην κατάσβεση δυνάμεων δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας. Στο σημείο της πυρκαγιάς, στο πλευρό του Δημάρχου Σαμοθράκης και των κατοίκων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρέμεινε και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο οποίος ως πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας συνεχάρει τις δυνάμεις κατάσβεσης στην πυροσβεστική της υπηρεσίες του Δήμου, το στρατό και κυρίως τους πολίτες που κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες απέναντι στην πύρινη λέλαπα για την ασφάλεια των κατοικημένων περιοχών και του νησιού. Την ίδια ώρα, πάντως, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο νησί της Σαμοθράκης, μια άλλη φωτιά έθεσε σε επιφυλακή της πυροσβεστική δύναμη της Καβάλας, αυτή τη φορά με μια μικρή εστία και πιο συγκεκριμένα στον οικισμό του Παλιού, κοντά στην παραλία. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, η οποία διενεργεί και την προανάκριση. Σε επιφυλακή, βέβαια, βρίσκεται και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Τόδωρο Μαρκόπουλο, αλλά και τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Σταύρο Κυβράκη. Βρισκόμαστε στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας. Είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι είσαι 100% έτοιμος. Έχουμε πολύ καλό συντονισμό και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με τις δασικές υπηρεσίες και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ιδιαίτερα πρέπει να κάνω μία αναφορά στους εθελοντές. Έχουμε κάνει και μία σχετική σύσκεψη με τους εθελοντές σε κατάλληλο χρόνο πριν μπούμε σε αυτή την επικίνδυνη περίοδο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι εξαντλείται όλο το θέμα σε αυτό το επίπεδο της προετοιμασίας το οποίο έχουμε κάνει και της ετοιμότητας. Προχωρήσαμε περισσότερο με τον Περιφερειάρχη, επισκεφθήκαμε το κλιμάκιο εναέριας πυρόσβεσης, αυτό που εδρεύει στο αεροδρόμιο του Μέγας Αλέξανδρος στο στρατιωτικό κομμάτι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια και εκεί κάποια προβλήματα που χρονίζουν να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε ή να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση τους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι Θεού θέλοντος, με τη βοήθεια του Θεού, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε προβλήματα και θα μπορέσουμε να έχουμε μια χρονιά χωρίς σημαντικές ζημιές στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από πυρκαγιές ή από άλλα καταστροφικά φαινόμενα. Αυτό που θα πρέπει είναι ότι οι πολίτες όλοι να το δουν και σε προσωπικό επίπεδο, να αποφεύγουν να δημιουργούν εστίες φωτιάς κοντά στο δάσος και μέσα στο δάσος πολύ περισσότερο, για να αποφύγουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Να είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Αυτή την περίοδο μπαίνει πάρα πολύ κόσμος, κυρίως στο νησί όπως ξέρουμε. Όλοι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, να έχουμε τα μάτια μας 14 και να αναφέρουμε απευθείας στην πυροσβεστική υπηρεσία οποιαδήποτε εστία εντοπίσουμε ή ακόμα και καπνό ή οποιοδήποτε ύποπτο σημάδι γύρω από τα δάση. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι, όπως σας προανέφερα, η θάσος και το περιαστικό της Καβάλας και του Ζυγού.